θα σας αποχαιρετήσω με θέατρο, γιατί με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας θέατρο, πέρασε 27 Τρίτου ήταν, η κοινοφελής επιχείρηση του Δήμου Χερσονήσου προχωρά σε μια σειρά δράσεων που νομίζω ότι ας σταθούμε λίγο και εκεί, μέσα από ομιλίες και δρόμενα, μπας και πάρουμε μια ανάσα. Τον πρόεδρο της κοινοφελούς επιχείρησης του Δήμου Χερσονήσου καλημερίζω, τον κύριο Γιάννη Μιλάκη. Πώς είστε, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Δουλειράκη. Λοιπόν, μια άλλη μια βοήθεια στήριξη. Καλά να είστε. Λοιπόν, για δώστε μας, γιατί τρέχουν οι ημερομηνίες και υπάρχουν εξαιτίας και αυτής της Παγκόσμιας ημέρας διάφορες δράσεις στο δικό σας το Δήμο. Βεβαίως, όπως είπατε και εσείς, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα θεάτρου, διοργανώσαμε 4 ημέρες που στηρίζουμε το Ερασιτεχνικό Θέατρο, με τις θεατρικές ομάδες δηλαδή που έχουν δημιουργηθεί από τους πολιτιστικούς μας συλλόγους εδώ στο Δήμο Χερσονήσου, που είναι τα κύτταρα των χωριών μας, και δεν θα μπορούσαμε παρά να τους βοηθήσουμε να προβάλλουν τη δουλειά τους και το έργο τους, που με τόσο κόπο και αυτοί προσπαθούν κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες που ζούμε όλοι αυτά τα 2-2,5 χρόνια, να ανταπεξέλθουν. Οπότε, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα, δημιουργήσαμε ένα τετραήμερο που δωρεάν θα μπορέσει ο κόσμος να έρθει να τους παρακολουθήσει στο πολιτιστικό κέντρο στη Χερσόνησο και στην Αγγλικανική Εκκλησία, όπου θα πραγματοποιηθούν. Κάναμε την αρχή εχθές. Η Αγγλικανική Εκκλησία στην πρώην Αμερικανική βάση, ναι. Βεβαίως, στην πρώην Αμερικανική βάση. Εχθές κάναμε βέβαια την αρχή από το πολιτιστικό κέντρο στο Λιμάνι της Χερσονήσου, που θα είναι και σήμερα στις 6.30 ώρα, και από αύριο και μεθαύριο στην Αγγλικανική Εκκλησία στην πρώην Αμερικανική. Ωραία, βάση, για σήμερα. Θεατρική ομάδα της ΜΚΟ Γυναικών Ήρυδα, θεατρική ομάδα του Συλλόγου Γυναικών Αμαλίων Εστία, με μία ομιλία, με παρουσίαση, με θεατρικό δρόμενο. Απλά για να ξέρουν όσοι σας ακούν αυτή την ώρα, πρώην Αγγλικανική Εκκλησία αύριο Τετάρτη, θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Ποταμιών, εγώ σας τρέχω τώρα γιατί με πιέζει και ο χρόνος, το καταλάβατε. Βεβαίως. Παναγία η Γκουβερνιώτισσα, και θεατρική ομάδα Τυχαία Βρεθήκαμε του Επιμορφωτικού Συλλόγου Γυναικών Βρήτο Μαρτής. Και την Πέμπτη τι έχουμε? Και την Πέμπτη είναι πάλι η θεατρική ομάδα αντίστοιχα Μαλίων Γεστία, με το θεατρικό δρόμενο στη Λιμίδη κάποτε, που συμμετείχε η Ιάννα Ψυχολιού με την ορχήστρα της. Όπου θα ήθελα επίσης να ενημερώσω τον κόσμο ότι συγκεντρώνονται και τρόφιμα μακράς διαρκείας και οι πρώτες ανάγκες για τις ευφανείς κοινωνικές ομάδες, καθώς και τροφές για τα αδέσποτα ζώα, όπου τώρα το Πάσχα θα δημιουργήσουμε πάλι τα πασχαλινά κουτιά αγάπης, όπου θα μοιράσουμε στους συνανθρώπους μας για τις Άγιες Μέρες. Μάλιστα. Όλα αυτά βέβαια λέμε ότι έχουν ελεύθερη είσοδο, αυτές οι εκδηλώσεις, αυτές οι ομιλίες, οι δράσεις, αλλά πάντα με την προφύλαξη, τα μέτρα τα οποία χρειάζονται για την διασπορά του κορονοϊού, ναι. Φυσικά, εννοείται. Έχουμε 100% κάλυψη, απλά είμαστε όλοι με τις μάσκες μας. Έτσι, γιατί πρέπει να προστατευόμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Καλή δύναμη. Καλά, καλή σας ημέρα.